Okay, η ομιλία αυτή γίνεται μέσα στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας από την Σύλλογο Δασκάλων Ιόγκα στην Ελλάδα, που αποφάσισε να ονομάσει το 2004 έτος Ιόγκα. Να ενημερωθεί όσο περισσότερο κόσμο μπορεί να γίνει, με διάφορες εκδηλώσεις. Εμείς θα ξεκινήσουμε δωρεάν μαθήματα γνωριμίας Ιόγκα μετά από το Πάσχα, που μπορεί να έρθουν οι άνθρωποι που δεν έχουν κάνει ή που έχουν κάνει και να γνωρίζουν την Ιόγκα που κάνει κάθε διαφορετικό δάσκαλο. Θα γίνει μια σειρά από ομιλίες επάνω στο θέμα. Σε μερικούς δήμους γίνονται ομιλίες και επιδείξεις. Και αν εσείς γνωρίζετε κάποιο μέρος που νομίζετε ότι θα βοηθηθούν οι άνθρωποι να πάμε και να παρουσιάσουμε την Ιόγκα, πείτε μας, εντάξει. Εγώ σήμερα θα μιλήσω για το πώς η Ιόγκα επιδράει επάνω στο άγχος και στην υγεία μας και θα εξηγήσω τον τρόπο με τον οποίο επιδράει. Πριν κάνω αυτό, να εξηγήσω ότι η λέξη Ιόγκα σημαίνει ένωση και ουσιαστικά σημαίνει η ένωση του ατόμου με το οικουμενικό. Εντάξει. Δεν είναι η θρησκεία, δεν έχει δόγμα. Είναι ένα σύστημα τεχνικών που εξυπηρετούν την απελευθέρωση από το εγώ και την σύνδεση με το Θείο. Ό,τι θεωρεί ο καθένας το Θείο. Δεν έχει κάποια λατρεία προς κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Άρα ο κάθε άνθρωπος σε κάθε θρησκεία και φιλοσοφικό σύστημα μπορεί να εφαρμόσει τις ίδιες τεχνικές, να υπερβεί το νου του και να έρχεται σε επαφή με ό,τι ανώτερο υπάρχει. Εντάξει. Και όταν λέμε Ιόγκα στην Δύση, συνήθως εννοούμε ασκήσεις. Όταν στην ουσία υπάρχει η Ιόγκα της αγάπης, η Ιόγκα της προσφοράς, η Ιόγκα της γνώσης και ακόμα η Ιόγκα στην οποία ανήκουν οι ασκήσεις, η Ράτζα Ιόγκα, έχει 8 σκαλοπάτια. Και οι ασκήσεις είναι μόνο το τρίτο. Το πρώτο σκαλοπάτι είναι μια ηθική συμπεριφορά και μια ηθική ζωή με αλήθεια, με μη βία, να μην κλέβουμε. Το δεύτερο βήμα είναι διάφορες μορφές πειθαρχίας και αποτάφτεση από τις επιθυμίες μας και η καλλιέργεια της αταραξίας και ηρεμίας μέσα μας. Το τρίτο βήμα για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι οι ασκήσεις, συγκεκριμένες ασκήσεις που έχουν μια πολύ θετική επίδραση επάνω στο σώμα και θα έλεγα ίσως οι ασκήσεις είναι λάθος λέξη, στην Δύση είναι οι ασκήσεις, αλλά στην Ανατολή είναι θέσεις. Και η πραγματική Ιόγκα δεν είναι ασκήσεις, είναι θέσεις. Θέσεις που παίρνουμε και μένουμε σε αυτές τις θέσεις, καθώς το σώμα απελευθερώνεται από ενεργειακά μπλοκαρίσματα. Οι ασκήσεις που γνωρίζουμε στην Δύση και που χρειάζεται ο δυτικός άνθρωπος, γιατί δεν μπορεί να πάρει αυτές τις θέσεις, θα πιαστεί, θα βλάψει τον εαυτό του, είναι βασικά μια προετοιμασία για τις θέσεις που ξεμπλοκάρουν το σώμα. Αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα είναι το τρίτο και τέταρτο βήμα. Το τέταρτο βήμα είναι ο έλεγχος της βιοενέργειας μέσα από το έλεγχο της αναπνοής. Ότι με το έλεγχο της αναπνοής, αναπνέοντας με ένα συγκεκριμένο ρυθμό, με συγκέντρωση, βιώνοντας και την ενέργεια, μαθαίνω να ελέγχω το βιοενεργειακό μου σώμα. Το τέταρτο βήμα είναι η αποτάφτιση από τις αισθήσεις, η ικανότητα να μην επηρεαζόμαστε από ήχους, μεροδιές, πράγματα που βλέπουμε, δηλαδή η ικανότητα να βλέπουμε και να νιώθουμε ουδέτερα τα πράγματα, ώστε ο νους να μην ταράζεται και να μην χάσει την συγκέντρωση από τις αισθήσεις. Το πέμπτο βήμα είναι η λεγόμενη συγκέντρωση, να αρχίζουμε να καταφέρνουμε να περιορίζουμε το νου σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το έκτο βήμα λέγεται διαλογισμό, δεν ξέρω, νομίζω η λέξη στα ελληνικά δεν είναι μια πολύ σωστή λέξη, γιατί έχει δία και λόγο, δεν ξέρω ακριβώς
πώς βγήκε αυτή η λέξη, είναι η ικανότητα να κρατάμε το νου. Είναι μια αυξημένη συγκέντρωση, είναι μια κατάσταση όπου ο νους δεν φεύγει από το αντικείμενο της συγκέντρωσης. Και όταν συμβαίνει αυτό, υπάρχει μια υπέρβαση. Μια υπέρβαση του νου, μια υπέρβαση του εγώ. Και το τελευταίο βήμα είναι η έκσταση, η κατάσταση που πια ο νους έχει αποταυτιστεί εντελώς από το εγώ και από το σώμα και βιώνει την ένωση με το όλο. Okay. Τώρα ας προσγειωθούμε, είμαστε στο τρίτο βήμα που είναι οι ασκήσεις και οι αναπνοές, αυτά διδάσκονται στις περισσότερες σχολές. Τώρα, η γιόγκα είναι η επιστήμη της ενέργειας. Γνωρίζει πώς λειτουργεί η ανθρώπινη ενέργεια, αναγνωρίζει ότι η ανθρώπινη ενέργεια είναι το παν για την υγεία, για την ευτυχία, για την διάβγεια, για την λειτουργία του νου, για το κάθε τι που κάνουμε μέσα στην ζωή μας. Και είναι μια επιστήμη για το πώς μπορούμε να φροντίσουμε αυτή την ενέργεια. Η θεωρία είναι ότι ο καθένας από μας έχει πρόσβαση προς μια απεριόριστη πηγή της οικουμενικής ενέργειας, που είναι η μία ενέργεια σε όλο το σύμπαν που εκφράζεται μέσα από όλα τα όντα. Ότι δεν χωρίζεται αυτή η ενέργεια, υπάρχει μία ενέργεια, η μία συνειδητότητα που εκφράζεται μέσα από όλα τα όντα. Τότε η γιόγκα είναι η ικανότητα να ανοιγόμαστε προς αυτή την ενέργεια και να αφαιρέσουμε τα εμπόδια της ροής της ενέργειας αυτής μέσα στην ζωή μας και η εξισορρόπηση. Γιατί αν έχεις πάρα πολύ ενέργεια αλλά δεν ξέρεις να το χειρίζεσαι, έχεις άγχος, έχεις ένδυση και έχεις προβλήματα. Αν δεν έχεις αρκετή ενέργεια, τότε έχεις μία τεμπελιά, μία αδράνεια, μία θολούρα στο νου. Ότι η γιόγκα είναι η επιστήμη του να έχω όλο και περισσότερη ενέργεια, αλλά η ενέργεια που μπορώ να χειρίζομαι αποτελεσματικά, με ηρεμία και προς την κατεύθυνση που θέλω, χωρίς να μου δημιουργήσει άγχος και χωρίς να με ελέγξει ή το πολύ ενέργεια ή η λίγη ενέργεια. Αυτή η ενέργεια είναι βασική για την υγεία μας και όταν πέφτει ή όταν δεν λειτουργεί αρμονικά, δημιουργούνται αρρώστιες. Δημιουργούνται διάφορα σωματικά προβλήματα. Και η γιόγκα είναι μια διαδικασία με την οποία μπορεί να επαναφέρνουμε αυτή την σωστή ροή, να ξεμπροκάρουμε τα εμπόδια προς αυτή την ελεύθερη ροή. Τώρα, ας συζητήσουμε λίγο τους παράγοντες που παίζουν ρόλο στο να μπροκαριστεί η ενέργεια. Πώς μπροκάρεται, πώς σταματάει να ρέει ελεύθερη η ενέργεια στην ζωή μας. Το πρώτο που θα πρέπει να σεβόμαστε είναι οι κληρονομικές τάσεις. Ότι κάθε ψυχή γεννιέται με συγκεκριμένα χρωματοσώματα και κυταρικές μνήμες που ορίζουν σε κάποιο βαθμό τις αδυναμίες και τις δυνάμεις του συγκεκριμένου σώματος. Ο ένας έχει ένα πολύ δυνατό πεπτικό σύστημα, ο άλλος έχει μια ευαισθησία. Ο άλλος έχει ευαισθησία στο κεφάλι του ή στη μέση του ή σε κάποιο άλλο μέρος. Εντάξει. Ότι σεβόμαστε αυτές τις κληρονομικές τάσεις, αλλά είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι με νέες ανακαλύψεις της επιστήμης η λειτουργία του DNA μας μπορεί να αλλάξει και αλλάζει κυρίως με την αλλαγή του συστήματος πεπαιθήσεων. Άρα, αν κάποιος γεννιέται, παρόλο που γεννιέται με μια αδυναμία σε κάποιο μέρος του σώματος, δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να υποφέρει. Πώς θα ζήσει την ζωή του θα ορίσει τι θα βιώσει. Ότι 10 άτομα με την ίδια προδιαδασία προς ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, ζώντας την ζωή τους με 10 διαφορετικούς τρόπους που θα αναφέρουμε πιο κάτω, ο ένας δεν θα επηρεάζεται καθόλου, θα ζει μια νορμάλ ζωή χωρίς κανένα πρόβλημα, ο άλλος θα είναι στο κρεβάτι, ο άλλος θα πεθάνει νωρίς. Τι κάνουμε με αυτό είναι αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο. Το επόμενο εμπόδιο είναι η κακή διατροφή. Δεν θα βάλετε γάλα στο αυτοκίνητό σας.
δεν θα βάλετε νερό, είναι καλά πράγματα. Αλλά το αυτοκίνητο δεν δημιουργήθηκε να τρέξει με αυτές τις ουσίες. Το ανθρώπινο σώμα έχει δημιουργηθεί να λειτουργήσει με συγκεκριμένες ουσίες. Δεν τον βοηθάνε οι περίπλοκες συνδέσεις των χημικών ουσιών που δεν ξέρει πώς θα τα χειρίζεται, πώς θα τα διασπάσει, πώς θα τα διώξει ή αναγκαστικά πού θα αποθηκεύσει, στο σηκώτη και σε διάφορα μέρη. Ότι είναι πολύ σημαντικό στην εφαρμογή της γιόγκα η σωστή διατροφή. Τώρα, μπορεί να τσακώνονται οι άνθρωποι για το ποια είναι η σωστή διατροφή. Υπάρχουν όσες φιλοσοφίες, υπάρχουν βιβλία και δάσκαλοι της υγιεινής διατροφής. Αλλά γενικά, φρέσκα φρούτα, λαχανικά, δημητριακά, όσπρια, μετρημένα γαλακτομικά, αυτά τα πράγματα. Ξύρος καρπούς σε μικρές δόσεις. Η βάση θα είναι δημητριακά, όσπρια, λαχανικά και φρούτα. Εντάξει. Η αποφυγή του κρέατος ή το ζωικό, ζωική τροφή είναι επειδή θεωρείται ότι έχει αυτό που λέγεται ράτζας, έχει ένταση, το ζώο ξέρει ότι θα πεθάνει. Και αυτό κάνει το ζώο να εκρίνει αδρεναλίνη και αυτό που τρώμε είναι αδρεναλίνη και εκτός από αυτό που στην αρχαία χρόνια έτσι ήταν, τώρα είναι και αντιβιωτικά και οι ορμόνες και ο Θεός ξέρει τι άλλο μέσα στο κρέας που τρώμε. Τότε η πρόταση είναι η ομοφαγία, όχι ομοφαγία, η χορτοφαγία. Το τρίτο εμπόδιο στην ροή της ενέργειας είναι η έλλειψη της κίνησης, η καθιστική ζωή που δεν κινούμαστε αρκετά. Και σαν ένα αυτοκίνητο ή οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα αρχίζει να χαλάει. Το σώμα θέλει κίνηση, θέλει άσκηση. Επίσης, η κούρεση του νευρικού συστήματος είναι μια άλλη αιτία. Ότι δεν έχουμε αρκετή ξεκούρεση, έχουμε πολύ άγχος, φόβο και εξαντλείται το νευρικό σύστημα στην προσπάθεια να αντιμετωπίζει το φόβο και το άγχος που έχουμε ή το τρόπο ζωής που έχουμε δημιουργήσει που δεν περιέχει αρκετό χρόνο για ξεκούρεση και το αποτέλεσμα ότι κάποια στιγμή το σώμα αρχίζει να πάσχει. Εντάξει. Επίσης, αυτό που έχει αποδειχτεί σήμερα ακόμα πιο σημαντικό είναι το υπερβολικό στρες και άγχος. Αυτό είναι κάτι που αναπτύσσεται πολύ στο βιβλίο «Ο θεραπευτικός κώδικας», το Alex Lloyd, που αναφέρεται σε έρευνες που έχουν γίνει στο Stanford University και στο University of Texas στην Αμερική, όπου έχουν καταλάβει ότι κάθε κύτταρο του σώματός μας κρατάει όλες τις μνήμες μας και ότι αυτές οι μνήμες δίνουν δύο μηνύματα στα κύτταρά μας, μέσω κυρίως από το υποθάλαμο μας. Και αυτό είναι το ένα μήνυμα είναι ότι είμαστε ασφαλείς και όταν είμαστε ασφαλείς το κύτταρο λειτουργεί με τρόπο του να αυτοθεραπεύεται, να ασχοληθεί με την καθαριότητα, να ασχοληθεί με την διόρθωση. Αν είναι όλα ήρεμα στην ζωή μας, θα καθαρίσουμε το σπίτι μας, θα τακτοποιήσουμε το σπίτι μας, θα κάνουμε διορθώσεις στο σπίτι μας. Αν μπαίνει ένας κλέφτης αυτή την ώρα, θα συνεχίσουμε να σκουπίσουμε. Θα πούμε, περίμενε λίγο, θέλω να πιάσω την γωνία εδώ. Όχι. Αν υπάρχει σεισμός, θα συνεχίσουμε τις επιδιορθώσεις. Όχι. Δεν θα ασχοληθούμε. Και το ίδιο συμβαίνει με τα κύτταρα. Όταν αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει κίνδυνος, και αυτό ήταν μια σωστή λειτουργία, γιατί χρειαζόμασταν αυτό παλιά για να τρέξουμε, να αποφύγουμε ένα λιοντάρι ή να τον σκοτώσουμε, δηλαδή ή να τρέξουμε ή να παλέψουμε, αυτό φυσικά και λογικά ήταν προγραμματισμένο μέσα μας. Αλλά σήμερα το υποσυνείδητο δεν διευκρινίζει μεταξύ το σεισμό και το άγχος για το παιδί μου, το άγχος για τα οικονομικά μου, το άγχος για την υγεία μου, το άγχος για τους αγαπημένους μου, το άγχος για τα οικονομικά των παιδιών μου. Και άλλα ζω σε μια συνεχή κατάσταση στρες που σημαίνει ότι τα κύτταρα σε μόνιμη βάση δεν ασχολούνται με την αυτοθεραπεία. Σε μόνιμη βάση λειτουργούν σαν
αυτή τη στιγμή υπάρχει σεισμός. Και αυτό οδηγεί σιγά σιγά τα κύτταρα να φθύρονται και τα όργανα να αρχίζουν να χαλάνε. Δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερο κίνδυνο για το ανθρώπινο σώμα από το άγχος και το φόβο. Είναι πιο επικίνδυνο από το κάπνισμα. Πιο επικίνδυνο από την κακή διατροφή. Και έχουν γίνει έρευνες πάνω σε αυτό. Άνθρωποι που καπνίζουν και είναι ήρεμοι και άνθρωποι που δεν καπνίζουν και έχουν άγχος. Εντάξει. Τότε πάνω από όλα, πάνω από την διατροφή, πάνω από τι κάνουμε με το σώμα μας είναι η κατάσταση του νου. Η ανάγκη να ηρεμήσουμε και να νιώθουμε ασφάλεια. Επίσης παίζει ρόλο η έλλειψη έκφρασης και εκτόνησης στην ζωή μας. Δεν παίζουμε πια, δεν εκτονόμαστε, δεν χορεύουμε, δεν τραγουδάμε. Καθόμαστε και βλέπουμε άλλους να τραγουδάνε και άλλους να χορεύουν. Και δεν υπάρχει ούτε έκφραση ούτε εκτόνηση. Sports, τα έχουμε αφήσει τα sport πίσω και έτσι δεν υπάρχει αυτή η εκτόνηση της ενέργειας που βλέπουμε. Τόση μεγάλη ανάγκη έχουν τα παιδιά και ακόμα τα σκυλιά. Πρέπει να τρέξουν τα παιδιά και τα σκυλιά και εμείς πρέπει να κινούμαστε. Τότε είναι ένα από τα άλλα εμπόδια στην ροή της ενέργειας. Ένα άλλο εμπόδιο είναι οι τοξικές ουσίες που δεχόμαστε από τον αέρα, από το νερό, από το φαγητό που έχει χημικές ουσίες, φυτοφάρμακα για να διατηρούνται τα φαγητά. Όλα αυτά μπλοκάρουν την ροή της ενέργειας. Και όπως είπα νωρίτερα, έλλειψη δημιουργικότητας. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Ένα άλλο εμπόδιο, θα έλεγα, στην σύγχρονη κοινωνία είναι ένα λαθασμένο σύστημα αξιών. Όπου θεωρούμε ότι κυνηγάμε την αξία μας μέσα από τους άλλους. Προσπαθούμε να αρέσουμε. Προσπαθούμε να βρούμε την ασφάλεια μας μέσα από χρήματα. Προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να βρούμε μια ψεύτικη αίσθηση αξίας και ασφάλειας που τελικά μας εξαντλεί και δεν μας επιτρέπει να διοχετεύουμε την ενέργειά μας προς την υγεία, προς την ευτυχία, προς την ομορφιά στην ζωή μας. Και όπως ανέφερε ήδη, τα αρνητικά συναισθήματα. Τώρα, ποιες είναι οι λύσεις. Ποιες είναι οι λύσεις όσο αφορά τις ασκήσεις yoga. Αναφερθήκαμε σε αυτή την οικονομική ενέργεια. Εντάξει, οικονομική είπα, ναι, οικουμενική. Και οικονομική ενέργεια χρειάζεται, αλλά και οικουμενική. Και τα χρήματα, η οικονομική ενέργεια, δεν είναι. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που ρέει αυτή η ενέργεια στο σύστημά μας. Ένας τρόπος είναι μέσα από το αίμα. Αλλά όταν δημιουργούμε μία σειρά από ασκήσεις yoga ή και άλλες ασκήσεις, ο στόχος είναι να εξασφαλίσουμε την σωστή ροή αίματος σε όλα τα σημεία του σώματος που χρειάζονται. Και θα εξηγήσω αργότερα πώς γίνεται αυτό, αλλά πολύ απλά από τότε που σηκωθήκαμε από τα τέσσερα πόδια και γινόμασταν, έχουμε δύο πόδια, έχουμε πρόβλημα και στη μέση μας και στο κεφάλι μας. Τα ζώα δεν έχουν πρόβλημα στη μέση. Όταν σηκωθήκαμε έχουμε το πρόβλημα ότι επιβαραίνει τη μέση και εκτός από αυτό ο εγκέφαλος δεν αιματώνεται αρκετά. Εντάξει. Ειδικά αν βουλώνουν οι αρτηρίες, ειδικά αν έχουμε χαμηλή πίεση ή ανεμία και ακόμα αν έχουμε υψηλή πίεση, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το αίμα φτάνει στον εγκέφαλο όσο χρειάζεται. Θέλουμε να βρούμε μία σειρά από ασκήσεις που εξασφαλίζουν την σωστή ροή αίματος στον εγκέφαλο, στην καρδιά, στους πνεύμονες, στα επινεφρίδια, στα νεφρά, και όλα τα όργανα του σώματος, γιατί το αίμα είναι αυτό που φέρνει όλες τις θρεπτικές ουσίες, που φέρνει τους ορμόνες και που αποσύρει το κατάλοιπο από το μεταβολισμό. Είναι απαραίτητο μια σωστή ροή αίματος.
Το δεύτερο σημαντικό πράγμα που κοιτάμε για τις ασκήσεις yoga είναι να εξασφαλίσουμε το μασάζ και την ευθυγράμμιση και την απελευθέρωση όλων των νεύρων της σπονδυλικής στήλης. Κάνοντας κινήσεις προς το πίσω, προς το μπρος, προς το πλάι, στρίβοντας την σπονδυλική στήλη, ώστε οι σπόνδυλοι να είναι στην θέση τους και εκτός από αυτό, τα νεύρα που τρέχουν πλάι από αυτό, που φέρνουν πληροφορίες από τον εγκέφαλο στα όργανα και στα άκρα και από τα όργανα και τα άκρα στον εγκέφαλο για την σωστή λειτουργία του σώματος, είναι ανεμπόδιστα. Δηλαδή, να μην υπάρχουν σφιγμένοι μυς, οι δισκοί, οι οστά που πιέζουν αυτά τα νεύρα και εμποδίζουν αυτή την επικοινωνία. Ότι είναι κάτι που θέλουμε να εξασφαλίσουμε στην σειρά των ασκήσεων που θα επιλέξουμε. Το τρίτο που θέλουμε να προσέξουμε στην σειρά των ασκήσεων και τεχνικών είναι να φροντίζουμε την ενεργοποίηση και την εναρμόνιση των αδένων του ενδοκρινικού συστήματος. Υπόφυση, επίφυση, θυροειδή, παραθυροειδή, επινεφρίδια, τα γεννητικά όργανα, όλα αυτά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έρχεται αρκετό αίμα εκεί, ότι γίνεται η ενεργοποίηση εκτός από την υπερλειτουργία του θυροειδή, εκεί δεν θέλουμε να ενεργοποιούμε ακόμα περισσότερο. Αλλά σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θέλουμε να φροντίζουμε για τις ορμόνες. Γιατί περισσότερα προβλήματα στο σώμα είναι από την αδράνεια των επινεφρίδιων, που γίνεται από λαθασμένα μηνύματα από το υποθάλαμος και απόφυση, συνήθως από το στρες και αποδυναμωμένο δεν αντιμετωπίζει ούτε τις φλεγμονές που σιγά σιγά δημιουργούνται μέσα από τα χρόνια και ξαφνικά έχουμε αρθίτιδες και φλεγμονές και διάφορα προβλήματα. Αλλά και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο με το αμυντικό σύστημα και την αντιμετώπιση των καρκινικών κυττάρων και ιούς και βακτηρίδια που μπαίνουν μέσα στο σώμα. Ότι πολύ σημαντικό είναι μία σειρά από ασκήσεις που φροντίζουν για το ενδοκρινικό σύστημα. Εντάξει. Το επόμενο σύστημα που θέλουμε να δουλέψουμε και να ενεργοποιήσουμε και να εναρμονίσουμε είναι το ενεργειακό σώμα. Τώρα, σας έχουμε δώσει και κάποια χαρτιά που δείχνουν αυτά. Βλέπετε ένα χαρτί δείχνει το νευρικό σύστημα και βλέπει την σπονδυλική στήλη και πώς τα ποια νεύρα φεύγουν από ποιο μέρος της σπονδυλικής στήλης και προς ποια όργανα. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να θέλουμε να έχουμε στο νου μας όταν κάνουμε τις ασκήσεις. Μετά από κάτω βλέπετε τα ενεργειακά κέντρα και τα ενεργειακά κέντρα τα δουλεύουμε με αναπνοές και συγκέντρωση. Εντάξει, με αναπνοές και συγκέντρωση. Συγκεντρωνόμαστε σε αυτά τα σημεία, λέγονται τσάκρας ή ενεργειακά κέντρα. Αλλά αυτό θέλει πολύ προσοχή και πολύ προετοιμασία. Δεν είναι κάτι που κάνουμε έτσι χωρίς να έχουμε καθοδήγηση και χωρίς να έχουμε κάνει την απαιτούμενη προεργασία που σημαίνει σωστή διατροφή για αρκετά χρόνια. Έχουμε σταματήσει βλαβερές ουσίες σαν το κάπνισμα, το ανώπνευμα και άλλα πράγματα και έχουμε μία συναισθηματική σταθερότητα και ένα δάσκαλο να μας καθοδηγήσει. Αλλιώς το ξύπνημα της ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα μπορεί να φέρει δυσάρεστα βιώματα. Βιώματα που στο τέλος θα είναι για το καλό μας, αλλά μπορεί να χάσουμε την ισορροπία μας σωματικά και συναισθηματικά για ένα χρονικό διάστημα. Δεν είναι παιχνίδι. Στο άλλο που βλέπετε στο χαρτί αυτό, βλέπετε ένα ιατρικό μοντέλο που έχει δημιουργηθεί πριν από 30 χρόνια, που είναι και 35 χρόνια, σχετικά με πώς το υποθάλαμος και η απόφυση επιδρούν επάνω στα επινεφρίδια. Βλέπετε, επάνω έχουμε υποθάλαμος και η απόφυση που επιδρούν απευθείας επάνω στα επινεφρίδια και καταλαβαίνουμε τη μεγάλη σημασία των επινεφριδιών. Εντάξει, που αυτά μετά επιδρούν σε όλα τα άλλα όργανα. Όλα τα άλλα, και ακόμα τα οστά, το μυαλό των οστών. Και αυτό
στις ασκήσεις yoga, θέλουμε να επικεντρωθούμε στις ασκήσεις που κάνουν ένα μασάζ στα νεφρά και στα επινεφρινή, και θα δείτε αυτό σε λίγο, αλλά και στις ασκήσεις που εξασφαλίζουν καλή ροή αιματός στον εγκέφαλο, αν δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με το κεφάλι, με τα μάτια και τέτοια, θα ρωτήσουμε πάντα τον γιατρό. Εντάξει. Και με την ηρεμία δημιουργείται μια ισορροπία με το εξής τρόπο. Δηλαδή, όσο πιο πολύ ηρεμία έχουμε, τόσο πιο πόσο λιγότερα καρκινικά κύτταρα δημιουργούνται, γιατί αυτό το μοντέλο δημιουργήθηκε από γιατρούς που είναι καρκινολόγοι, τόσο λιγότερα καρκινικά κύτταρα δημιουργούνται, επειδή έχουμε ορμονική ισορροπία, και τόσο πιο δυνατό είναι το αμυντικό μου σύστημα. Η ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων γίνεται με δύο τρόπους. Με την υπερβολική παραγωγή λόγω του στρες και δυσαρμονίας του ενδοκρινικού συστήματος, και δεύτερο, την αδυναμία του αμυντικού συστήματος να αντιμετωπίζει αυτά. Αν έχουμε ένα δυνατό αμυντικό σύστημα, κάθε μέρα χιλιάδες καρκινικά κύτταρα δημιουργούνται στο σώμα μας και εξαντλούνται αμέσως. Το αμυντικό μας σύστημα τα εξαφανίζει. Ότι όλο το θέμα είναι η δημιουργία ενός δυνατού αμυντικού συστήματος. Εντάξει. Αλλά θέλουμε να εξασφαλίσουμε, όπως είπαμε, την ροή του αίματος, την ροή των νευρικών μηνυμάτων, την εναρμόνιση του ενδοκρινικού συστήματος και την ροή της ενέργειας. Και το τελευταίο είναι η ροή των σκέψεων και συναισθημάτων. Παίζει μεγάλο ρόλο οι σκέψεις, οι πεπιθήσεις και τα συναισθήματα. Όταν βιώνουμε αγάπη, όταν βιώνουμε ασφάλεια, τότε όλα ανοίγουν και ρέουν ελεύθερα. Όταν βιώνουμε φόβο, υπάρχει το σφίξιμο και τότε δημιουργούνται τα μπλοκαρίσματα. Και τα καταπιεσμένα συναισθήματα είναι μεγάλη αιτία των σωματικών προβλημάτων. Το ότι για να καταπιέζω τα συναισθήματά μου, ούτε αυτό λύνει το πρόβλημα. Ούτε λύνει το πρόβλημα να εκτονωθούν από άλλους στους άλλους κάθε μέρα. Θέλουμε μια σταδιακή απελευθέρωση από τις αιτίες των συναισθημάτων. Εντάξει. Και αυτό είναι θέμα αυτογνωσίας. Άρα τι μπορούμε να κάνουμε. Ένα πρόγραμμα σωστής διατροφής που ήδη συζητήσαμε. Ένα πρόγραμμα με ειδικές ασκήσεις που θα δούμε τώρα σε λίγο. Αναπνοές. Τώρα, οι αναπνοές παίρνουν διπλό ρόλο στην γιόγκα. Υπάρχουν οι αναπνοές που κάνουμε στην διάρκεια των ασκήσεων. Κάθε κίνηση έχει μία συγκεκριμένη αναπνοή. Όταν τεντωνόμαστε, εισπνέουμε. Όταν κλείνουμε το σώμα, εκπνέουμε. Και συνήθως οι κινήσεις γίνονται με συνοδεία της αναπνοής. Το άλλο ρόλο που παίζει στις ασκήσεις είναι ότι μεταξύ κάθε άσκησης συνεχίζουμε να αναπνέουμε αργά και βαθιά με αυτό που ονομάζουμε γλωτιδική αναπνοή, μια αναπνοή που κλείνουμε λίγο την επιγλωτίδα και ακούμε ένα ήχο σαν την θάλασσα και αναπνέουμε μέχρι η επίδραση της προηγούμενης κίνησης ή στάσης ισορροπείται. Τότε εδώ η αναπνοή γίνεται ο τρόπος με τον οποίο ισορροπείται η ενέργεια αφού έχω ήδη αλλάξει την κατάσταση της ενέργειας με την άσκηση ή με την στάση. Όμως μια τρίτη λειτουργία της αναπνοής είναι αναπνευστικές ασκήσεις. Ανεξάρτητα τώρα από την κίνηση ή την άσκηση που καθόμαστε συνήθως με την σπονδυλική στήλη ίσια ή ξαπλωμένη και κάνουμε συγκεκριμένες αναπνοές με συγκεκριμένο ρυθμό, μαθαίνοντας να ελέγξουμε την αναπνοή. Πάντα αυτό θέλει προσοχή και δεν προτείνουμε κάποιος να κάνει αυτό χωρίς καθοδήγηση και όχι πάνω από 5-10 λεπτά την ημέρα, τουλάχιστον στην αρχή, μέχρι το σύστημά του να μπορεί να αντέξει αυτό. Το άλλο που προτείνουμε μαζί με τις ασκήσεις και τις αναπνοές, και όπως είπα οι ασκήσεις συνοδεύονται από την αναπνοή, αλλά μετά γίνονται και οι αναπνοές μόνες τους, έχουμε μετά την βαθιά χαλάρωση, μία μέθοδο που συνήθως ξαπλωτεί ανάσκελα, αλλά μπορεί να είναι σε άλλη θέση,
περνάμε από το σώμα και αφήνουμε όλους τους μυς να χαλαρώσουν. Και αφού χαλαρώνουν όλοι οι μυς, τότε μπαίνουμε στο να χαλαρώσουμε το νου. Όταν είναι χαλαρωμένο και το σώμα και ο νους, τότε έχουμε διάφορες επιλογές. Μία επιλογή είναι να μην κάνουμε τίποτα. Απλώς να βιώσουμε αυτή την απουσία σκέψεων και αυτή την χαλάρωση του σώματος. Αυτό είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό για την ανανέωση των μυών. Ανανεώνεται τώρα το γαλακτικό οξύ, που συνήθως συσσωρεύεται με άλλες μορφές άσκησης που τρέχουμε και που κάναμε πολλή κίνηση. Και η αναπνοή μέσα στην γιόγκα φροντίζει γι' αυτό να ανανεώνονται εμείς. Αλλά εκτός από αυτό αρχίζει ο νους να βιώνει βαθύτερα και βαθύτερα επίπεδα. Εκεί το πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να μάθει να οραματίζεται ή να φαντάζεται ή να βιώνει το λεγόμενο φως. Μία εσωτερική κατάσταση φωτός που μπορεί κάποιος να μην το βλέπει σαν φως, να το βιώσει σαν ηρεμία, σαν ενέργεια, σαν μία αίσθηση που υπάρχει μέσα του. Και αυτό να αρχίζει να απλώνεται σε όλο το σώμα και να ανανεώνει όλα τα όργανα και μπορεί επίσης να μάθει να επικεντρωθεί σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος του σώματος που έχει ανάγκη και να βιώνει αυτό το φως εκεί να θεραπεύει και να διορθώσει την κατάσταση. Υπάρχουν και άλλες πιο ψυχολογικές τεχνικές που να εφαρμόζονται, αναδρομές στο παρελθόν, θετικό οραματισμό, όπου οραματιζόμαστε τον εαυτό μας όπως θα θέλουμε να είμαστε. Ή βιώνουμε σημαντικές εσωτερικές καταστάσεις, σαν αυτοπεποίθηση, αυτοπαραδοχή, εσωτερική δύναμη. Μέσα εκεί, σε αυτή την κατάσταση, έχουμε και πρόσβαση προς το υποσυνείδητο. Να πάρουμε απαντήσεις από το υποσυνείδητο για θέματα που μας αποσκολούν. Και έχουμε και πρόσβαση προς ένα νότερο μέρος του εαυτού μας, όπου μπορούμε να ζητήσουμε και καθοδήγηση από ένα ανώτερο μέρος του εαυτού μας ή από το Θεό, αν θέλετε. Τότε είναι μία πόρτα, αν θέλετε, μία είσοδο προς πολλές καταστάσεις. Και εδώ στην αρμονική ζωή έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή περίπου αυτά που διαθέτουμε. Υπάρχουν περίπου όλα μαζί, περίπου 200 CD με χαλαρώσεις και κάθε CD έχει 3 ή 4 χαλαρώσεις για διάφορα θέματα. Τότε η πιθανότητα, αν θέλετε, το τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την κατάσταση, οι πιθανότητες είναι απεριόριστες. Εντάξει. Μετά προτείνουμε επίσης για την φροντίδα της ενέργειας η θετική σκέψη. Να πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Οι περισσότερες φορές που φοβόμαστε ότι δεν θα πάνε καλά, τελικά πάνε καλά. Δηλαδή, έχω πει άλλες φορές ότι πόσες φορές είχατε άγχος στην ζωή σας. Και λέω, λιγότερο από 10.000 και όχι, μάλλον 10.000 φορές είχα άγχος. Μέσα στη μία μέρα θα προλάβω, θα φτάσω το παιδί μου που είναι, γιατί δεν, όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή τα οικονομικά, 10.000 νομίζω είναι μικρό νούμερο. Από αυτές 10.000 φορές, πόσες φορές έγινε αυτό που φοβόμασταν? Ένα χιλιοστό, ίσως ποτέ, ίσως μερικές φορές. Και από αυτές τις μερικές φορές, πόσες δεν μπορούσα να ξεπεράσω? Okay, έγινε το κακό που φοβόμουν, αλλά εδώ είμαι. Όλα ξεπερνιούνται. Όλα ξεπερνιούνται και όλα συνεχίζουν. Τότε τζάπα άγχος. Okay. Okay. Όταν φοβόμαστε, θα δώσω, αυτό είναι ολόκληρο σεμινάριο τώρα, αλλά όταν φοβόμαστε υπάρχουν δύο λύσεις. Να πιστεύω ότι δεν θα γίνει αυτό που φοβάμαι και ότι θα γίνει αυτό που θέλω. Δεν το πιστεύω, γιατί να πιστεύω ότι δεν θα γίνει. Έχω δύο επιλογές. Να πιστεύω ότι δεν θα γίνει αυτό που θέλω ή θα γίνει αυτό που θέλω. Γιατί να επιλέγω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει. Να πιστεύω ότι θα γίνει αυτό που θέλω. Και δεύτερο, ακόμα αν δεν γίνεται, μπορώ να είμαι καλά. Το δεύτερο είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μας απελευθερώνει από το φόβο. Εντάξει.
Γιατί αν φοβάμαι ότι δεν μπορώ να είμαι καλά και σκέφτομαι ότι θα γίνει όπως θέλω, αν και αν δεν γίνεται, τι θα γίνει. Τότε η σιγουριά ότι ακόμα αν δεν γίνεται, φυσικά θα γίνει το θετικό, αλλά αν δεν γίνεται, μπορώ να συνεχίσω και να είμαι καλά. Μετά έχουμε, εκτός από την χαλάρωση, τεχνικές διολογισμού ή συγκέντρωσης, που είναι όμοια, απλώς στην χαλάρωση περιέχει περισσότερο άφημα ή έρευνα, όπου ο διολογισμός έχει σαν στόχο την επέρβαση του νου, συνήθως μέσα από την συγκέντρωση σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο του διολογισμού, που μπορεί να είναι το φως, μπορεί να είναι ο Χριστός, μπορεί να είναι η αγάπη, οποιοδήποτε που εσείς θέλετε να συγκεντρωθείτε, και υπάρχει ένα εστιασμό σε αυτό το πράγμα. Επίσης, μέσα στην γιόγκα υπάρχει και αυτοανάλυση και νομίζω πολλές σχολές δεν έχουν καταλάβει αυτό, αλλά μέσα στα σούτες του Πατάντζελε υπάρχει μία εξήγηση της δημιουργίας του ανθρώπινου πόνου και εξηγεί 5 βήματα από την άγνοια της αληθινής μας φύσης, η ταύτιση με το σώμα κοινού που δημιουργεί προσκόλληση και αποστροφή και που δημιουργεί όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα, πόνος, φόβος, θυμό, μίσος, ενοχή. Και περιγράφει και μία διαδικασία που είναι η βάση της αυτογνωσίας της αρμονικής ζωής. Βρίσκω το συναίσθημα, ανακαλύπτω την προσκόλληση που δημιουργεί αυτό το συναίσθημα. Αλλά αυτό είναι από τα σούτια του Πατάντζελι πριν από 2.500 χρόνια η μέθοδο. Βρίσκω την προσκόλληση, βρίσκω το ρόλο με το οποίο έχω ταυτιστεί, ο ρόλος της μητέρας, ο ρόλος του επαγγελματία, ο ρόλος του άντρα, ο ρόλος της γυναίκας και μετά λέει, μετά θυμηθείτε ότι δεν είστε αυτό. Ότι αυτό είναι ένα προσωρινό ρόλο που παίζεις και είσαι εδώ να το παίζεις καλά και να αγαπήσεις και να προσφέρεις, όχι να πάρεις ασφάλεια και αξία μέσα από αυτό το ρόλο. Ότι αυτό το σύστημα της αυτογνωσίας υπάρχει μέσα στην γιόγκα και ανακαλύπτουμε τις προσκολήσεις και πεπαιθήσεις που είναι πίσω από τα συναισθήματα που χαλάνε την υγεία και την ευτυχία και τις σχέσεις μας. Και είναι πολύ σημαντική διαδικασία. Στην αρμονική ζωή, εκτός από την γιόγκα, εφαρμόζουμε για την διόρθωση της ενέργειας και των συναισθημάτων πολύ ενεργειακή ψυχολογία. Δεν θα τα συζητήσουμε αυτό σήμερα, αλλά είναι το EFT, το TAT, το BSFF, μέθοδος Sedona, Ho'oponopono, ακούγοντας την καρδιά, μια μεγάλη ποικιλία από πολύ αποτελεσματικές τεχνικές για την απελευθέρωση από αρνητικά συναισθήματα, αλλά και για την διόρθωση των προβλημάτων του σώματος. Και παρεπιπτόντας, μετά από το Πάσχα, κάθε Πέμπτη, 5 με 7, αρχίζοντας 8 Μαΐου, θα αρχίζουμε 4 μαθήματα απάνω σε αυτό, όλες τις μορφές της ενεργειακής ψυχολογίας. Επίσης, θεωρώ πολύ σημαντικό για την εναρμόνισή μας να βρίσκουμε το σκοπό της ύπαρξής μας. Είναι δύσκολο για κάποιον να είναι ευτυχισμένος όταν δεν ζει την ζωή του για το λόγο που ενσαρκώθηκε να ζήσει και κάνει κάτι άλλο με το χρόνο του από αυτό που αγαπάει και περνάει 5-8 ώρες την ημέρα κάνοντας κάτι που είναι ξένο ή όχι ευχάριστο για αυτόν. Είναι πολύ σημαντικό για μένα κάθε άνθρωπος να ανακαλύπτει αυτό που αγαπάει να κάνει, που έχει νόημα για αυτόν, που του δίνει μια αίσθηση πληρότητας και ικανοποίησης και σε κάθε κόστος να ακολουθήσει αυτό το πράγμα, γιατί είμαι πεπισμένος 100% ότι το σύμπαν θα τον παραδώσει και την επιβίωση αλλά και την ευημερία. Αρκεί να κάνει αυτό που πραγματικά αγαπάει να κάνει. Και βέβαια η καλλιέργεια της πίστης και η καλλιέργεια της αγάπης. Εντάξει. Όσο πιο πολύ αγαπάω και όσο πιο πολύ πιστεύω, ηρεμώ, το σώμα λειτουργεί καλύτερα. Υπάρχουν άφθονες έρευνες επάνω στο η επίδραση της πίστης σε ανθρώπους που έχουν κάνει εγχειρήσεις, πόσο πιο γρήγορα
συνέρχονται, θεραπεύονται από ανθρώπους που δεν έχουν πίστη σε κάτι, δεν λέμε πού πρέπει να έχετε πίστη. Και δεύτερο, έχουν κάνει τυφλά πειράματα που δεν ήξερε κανένας, και οι γιατροί και οι ασθενείς και αυτοί που προσεύχονται, είδανε ότι χωρίς καμία αμφιβολία, όταν κάποιος προσεύχεται για κάποιον, συνέρχεται πιο γρήγορα και πιο καλά. Ότι η προσευχή έχει αποτέλεσμα. Και υπάρχουν πάνω από 200 έρευνες επιστημονικές επάνω σε αυτό, που δεν μπορεί να υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι όταν φαίνεται κάποιον στο νου σας, περιλαμβάνοντας και τον εαυτό σας σε κάποιο βαθμό, και προσεύχεστε ή οραματίζεστε φως στον άνθρωπο αυτό, ότι έχει μία επίδοση, μία θετική επίδοση. Και βέβαια υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία άλλων τεχνικών, ομοιοπαθητική, μασάζ, ζέστη, κρύο, διάφορα πράγματα, και δεν απορρίπτει με καθόλου και φάρμακα και εγχειρήσεις όταν κάποιος χρειάζεται. Εντάξει. Ότι ό,τι χρειάζεται ο καθένας στο μέτρο του να είναι καλά. Τώρα, πώς επιδρούν οι ασκήσεις στο σώμα. Πρώτο, κάνουν ένα μασάζ στα διάφορα όργανα. Τώρα θα καλέσω με τον Μάκη. Έχεις κοιμηθεί? Τι? Μετά, ναι. Έλα. Σήκω. Χριστό θα αστεύσω. Τώρα, ο Μάκης θα μας δείξει μερικές από τις ασκήσεις. Ανέφερε νωρίτερα στη μεγάλη σημασία να ενεργοποιήσουμε τα επινεφρίδια. Εντάξει, το ότι οι περισσότερες όρθιες θέσεις κάνουν αυτό, όρθιες κινήσεις. Τώρα, μήπως ανηρίζεις, Μάκη, προς εδώ, προς εμένα. Okay. Θέλεις, okay. Okay. Και κάνουμε την πίσω και μπρος. Okay. Τότε ενώνει τα δάκτυλα από πίσω, παίρνει μια βαθιά εισπνοή και πάει λίγο πίσω και βλέπετε αυτή την κάμψη που γίνεται εδώ, που επιδράει στα επινεφρίδια, στην πλάτη, στους ώμους, θυροειδή, και με την εκπνοή έρχεται μπροστά. Α, έχεις τη μέση σου? Όχι. Α, τότε κατέβε τότε. Κατέβε. Okay. Γιατί αν έχετε τη μέση, σας εκεί σταματάτε. Όχι, μπορώ να πάνε και μέχρι. Γιατί και έχει ιστορία με τη μέση. Μπορώ να πάνε και μέχρι. Πρόσεξε, μην κουπλά τη μέση σου, εντάξει. Αν έχετε τη μέση, δεν έρχεστε μπροστά. Εντάξει, οκ. Εισπνοή, εκπνοή, αλλά κάτω. Εισπνοή. Και εκπνοή κάτω. Και τώρα και βλέπουμε ότι τι γίνεται έτσι, εδώ. Έτσι, ναι. Έτσι, και τώρα έτσι, έχουμε την αντίθετη πίεση. Το ότι είναι σαν να πάρουμε ένα σφουγγάρι, να το σφίξουμε, να το ανοίξουμε. Να το σφίξουμε, να το ανοίξουμε. Πρόσεξε. Σφίξουμε. Μην κάνεις επίδειξη τώρα και να. Έτσι πάντα. Οκ. Τώρα ας κάνουμε κάμψη πλάι τώρα. Γύρισε προς την κάμερα. Okay. Ανοίγουμε τα πόδια. Δεν σας μαθαίναμε τις ασκήσεις, απλώς δείχνω πώς επιδρούν αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Okay. Με την εισπνοή έρχεται ένα χέρι απάνω και με το κράτημα ερχόμαστε πλάι. Και κοιτάξτε το μασάζ που γίνεται εδώ τώρα και εδώ. Και από πλάι από τη μία πλευρά και από την άλλη. Σηκώτη, σπλήνα, νεφρά, επινεφρίδια, όλο πιέζονται. Από τη μία πλευρά τεντώνονται, από την άλλη πιέζονται. Και κάνουμε τώρα από την άλλη πλευρά το ίδιο πράγμα. Και έτσι η μία λειτουργία των ασκήσεων είναι αυτό, ότι πιέζουν και τεντώνουν. Πιέζουν και τεντώνουν τα διάφορα όργανα του σώματος, εξασφαλίζοντας μια καλή ροή αίματος. Να δείξουμε και την γάτα. Και το σκύλο. Okay, το σκύλο μετά. Μάλλον γυρίζεις προς εμένα, φαίνεται καλύτερα. Στα τέσσερα, μια πάρα πολύ απλή άσκηση και θεραπευτική. Δεν διδάσκουμε τις ασκήσεις τώρα, απλώς βλέπουμε την επίδραση. Οκ. Τι κάνεις, εκπνοή πρώτα. Εισπνοή. Βλέπετε την κάμψη που γίνεται εδώ, το τέντωμα, και εδώ στο λαιμό. Εκπνοή. Είναι το αντίθετο τώρα. Καταλαβαίνετε. Ότι κάνουμε μασάζ. Κάνουμε μασάζ στο όργανα, στο θυροειδή, παραθυροειδή, ακόμα στους πνεύμονες, στην καρδιά, νεφρά, σηκώτη, σπλήνα, γίνεται ένα μασάζ. Αυτή η άσκηση επίσης είναι πολύ θεραπευτική το θέμα της καρδιάς, γιατί εξασφαλίζουμε εδώ. Εδώ είναι μια θέση που έρχεται περισσότερο αίμα μπροστά στους πνεύμονες και στην καρδιά. Ανακουφίζει, εξασφαλίζει καλύτερη ροή αίματος εκεί. Επίσης,
για τους πνεύμονες. Εντάξει. Okay, ευχαριστούμε, Μάκη. Τώρα, το δεύτερο τρόπο με τον οποίο ασκήσεις λειτουργούν είναι με την θέση, όπου παίρνουμε μια θέση και εξασφαλίζουμε την ροή του αίματος. Το πρώτο είναι με την κίνηση, μασάζ. Σφίξω, χαλαρώνω, σφίγγω, χαλαρώνω. Ας κάνεις την θέση, την θέση της χαιρετισμού στην γη. Okay, εδώ είναι μια θέση που μπορούμε να πάρουμε. Θα το κάνουμε δυναμικά μια φορά. Ισπνοί πάνω και εκπνοί κάτω. Okay. Τώρα θέλω να μείνεις κάτω, Μάκη, τώρα εκεί, αν μπορείς. Okay. Τώρα βλέπετε αυτή την θέση, τι γίνεται. Έρχεται η άμα στους βρόγχους, έρχεται στην καρδιά. Κάποιος που έχει άσθμα, αυτή είναι η καλύτερη θέση. Το πρόβλημα με το άσθμα δεν μπορεί να βγάζει τον αέρα. Όχι δεν μπορεί να ίσπνε, δεν μπορεί να έκπνε. Εδώ έρχεται το αίμα στους βρόγχους, τους χαλαρώνει. Έρχεται και στην καρδιά, έρχεται στον θυρεοειδή, παραθυρεοειδή και στον εγκέφαλο υπόφαση, επίφαση. Εκεί μένουμε εκεί που να αναπνέουμε λίγο και να χαλαρώνουμε και βλέπουμε ότι με την κίνηση, με την θέση εξασφαλίζουμε μια ετώνηση των οργάνων. Okay. Ευχαριστούμε, Μάκη. Κάνε την στάση προσευχής τώρα. Όμως αν θες λίγο πιο κοντά εδώ. Έτσι. Ναι. Και έτσι και τελειώνει. Okay. Έλα πιο κοντά εδώ και να κάνεις την στάση προσευχής. Έτσι πάλι. Όπως είσαι, ναι. Φαίνεσαι πιο καλά νομίζω έτσι. Στάση okay. Μια απλή θέση. Όλα τα μωρά κοιμούνται έτσι. Μια χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εντάξει, ευχαριστούνται αυτή την θέση. Και εγώ έχω κοιμηθεί σε αυτή την θέση και μετά δεν μπορούσα να σηκωθώ. Είχαν πιάσει όλα τα πόδια μου. Okay. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Τεντώνεται εντελώς η σπονδυλική στήλη. Okay. Και χαλαρώνουν οι μυς. Okay. Έρχεται το αίμα στον εγκέφαλο. Έρχεται στο λαιμό. Έρχεται στην καρδιά, έρχεται στους πνεύμονες. Πιέζεται η κοιλιακή χώρα και με κάθε αναπνοή γίνεται μασάζ στα έντερα. Γίνεται μασάζ στην κοιλιά. Βοηθάει με την χώνεψη, βοηθάει με την αφομοίωση, βοηθάει με την επέκριση. Όλο το πεπτικό σύστημα ανακουφίζεται με την άσκηση αυτή. Εντάξει, τότε μία απλή θέση που εξασφαλίζει αυτή τη στιγμή μία ροή αίματος, ένα τέντομα και μία πίεση ιδιαίτερα στο περιοχή της κοιλιάς. Εντάξει. Ευχαριστούμε, Μάκη. Τώρα, αν θέλεις, Μάκη, ξάπλωσε και κάνει βαθιές αναπνοές. Με το κεφάλι σου εδώ και τα πόδια σου εκεί. Πλήρες αναπνοές. Τώρα, η αναπνοή παίζει μεγάλο ρόλο για το εξής λόγο. Συγγνώμη, για να είναι πιο εμφανής θα ανοίξω τα πόδια μου, έτσι. Όχι, γιατί δεν θα φαίνεται από την κάμερα. Όπως είσαι. Ας το πω έτσι. Οκ, τώρα στην πλήρη αναπνοή αξιοποιούμε τρεις μυς. Το διάφραμα, τα πλευρά και το στήθος. Εντάξει, το διάφραμα κατεβαίνει και ανοίγει το πνεύμονες προς το κάτω, τα πλευρά ανοίγουν προς το πλάι και αυξάνουν την χωρικότητα και το ίδιο με το στήθος. Δεν βλέπουμε τώρα. Η εισπνοή. Θα δείχνω. Θα εισπνέω εδώ, θα εισπνέσω εδώ και θα εισπνέσω εκεί. Ναι, οκ. Okay. Okay. Εισπνοή, ανοίγουν τα πλευρά τώρα και μετά το στήθος ανεβαίνει, χωρίς ένταση βέβαια. Και μετά εκπνοή, κατεβαίνει η κοιλιά, μαζεύονται τα πλευρά και το στήθος. Υπάρχουν σχολές που δείχνουν το αντίθετο. Ναι. Εμείς λέμε αυτό, κάντε ό,τι νομίζετε. Εντάξει. Τώρα, γιατί δείχνω την αναπνοή τώρα, γιατί η αναπνοή παίζει μεγάλο ρόλο στην αποτέλεσμα των ασκήσεων, γιατί η καρδιά σπρώχνει το αίμα μέσα από τις φλέβες, αλλά η κίνηση των πνευμόνων τραβάει το αίμα, η καρδιά μέσα από τις αρτηρίες και η αναπνοή τραβάει το αίμα, είναι μια αντλία που τραβάει το αίμα πίσω μέσα από τις φλέβες. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή οι αρτηρίες τελειώνουν με τα τριχωδή αγγεία, και μετά δεν υπάρχει άλλη πίεση και μετά με την αναπνοή τραβάω το αίμα και κάνω και το λύμφα να λειτουργήσει, το λυμφικό σύστημα. Ότι η αναπνοή εξασφαλίζει μια πιο σωστή ροή αίματος και η ανανέωση του λύμφου μέσα στο σώμα. Εντάξει, ότι παίζει μεγάλο ρόλο και είναι μεγάλο κλειδί στην υγεία.
η αναπνοή. Και ειδικά αργότερα μαθαίνετε την ελανασόμενη αναπνοή, που είναι άλλο θέμα τώρα. Τώρα, σε αυτή τη θέση που είναι ο Μάκης αυτή τη στιγμή, μπορούμε να συνδυάσουμε την αναπνοή με την χαλάρωση των μυών. Όταν χαλαρώνται οι μυς, τώρα αντιστρέφεται η διαδικασία της κίνησης, που πολλές φορές αφήνει τους μυς με πολύ γαλακτικό οξύ. Και γίνονται κρίστολα και γίνονται ένδυση και οι μυς σιγά σιγά έχουν πρόβλημα. Δεν έχουν την ίδια λαστικότητα με την οποία ξεκινήσανε. Τώρα, σε αυτή τη θέση, με το συνδυασμό της αναπνοής και την χαλάρωση των μυών, έχουμε την ανανέωση όλων των μυών με αυτή την κατάσταση. Και όταν σηκωνόμαστε, είμαστε ανανεωμένοι, δεν είμαστε κουρασμένοι καθόλου. Τώρα, η επόμενη επίδυση που σας έφερα νωρίτερα ήταν η επίδυση επάνω στο ενδοκρινικό σύστημα και ήδη σας έχουμε δείξει με τις ασκήσεις ότι με τη θέση κεφάλι κάτω ανανεώνεται ο υποθάλμος και η απόφυση, με τις κινήσεις ενεργοποιούνται τα επινεφρίδια. Εντάξει? Υπάρχει όμως και μία άσκηση, μία ωραία άσκηση, μπορείς να κάνεις το χαιρετισμό στον ήλιο. Okay. Ο χαιρετισμός στον ήλιο που θεωρείται ιδιαίτερα ευεφρετικό, πώς λέγεται. Ευεργετητικός. Υπάρχουν μερικές λέξεις που δυσκολεύομαι, παιδιά. Συγχωρείτε όμως, θα πρέπει να γυρίσω έτσι τώρα για να πετάξω τα πόδια πίσω. Όχι, όχι, έτσι να το κάνεις, προς τους ανθρώπους. Έτσι, οκ, οκ. Που παίρνουμε μία σειρά από 12 θέσεις, που αυτές οι θέσεις έχουν πολύ καλό αποτέλεσμα και για τις αρθρώσεις μας, αλλά και για το ενδοκρινικό σύστημα. Εντάξει, και θα δούμε αυτές τις θέσεις. Ίσπνη προς το πάνω, έκπνοη προς το κάτω και βλέπετε ότι τώρα γίνονται όλα αυτά που είπαμε πριν για τη σπίνα, σηκώτη και αυτά. Μετά πάλι ίσπνοη προς το πάνω, έτσι, τεντώνονται όλα. Έκπνοη προς το κάτω, ίσπνοη προς το πάνω, τώρα θυροειδή, επινεφρίδια. Έκπνοη προς το κάτω, πνεύμονες, καρδιά, ξεφιάνα, κεφάλι, προς το πάνω, ίσπνοη, έκπνοη προς το κάτω και εισπνοή προς το πάνω. Εντάξει, πόσο χρόνο είσαι, Μάκη? Ε? 80. Εσύ αγώνατε τώρα? 82. 78 χρονών. Και βλέπετε τι κάνει η γιόγκα, εντάξει. Είναι 78 χρονών. Εγώ είμαι 95 και βλέπετε πώς. Χάρης, για χάρη στον δασκαλό μου, αλλιώς. Εντάξει, εσύ κάνεις τη γιόγκα, δεν την κάνω για σένα. Okay. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι για το πεπτικό σύστημα, που η πέψη έχει μεγάλο αποτέλεσμα σε όλο το σώμα. Ότι αν θέλεις, Μάκη, να κάνεις τις πάσεις και το τράβημα του μυρού μες στην απελευθέρωση αερίων. Όπως είσαι. Την απελευθέρωση. Ναι, ναι. Βέβαια, δεν είναι λίγο άστοχο το όνομα της άσκησης. Αλλά, και δεν λειτουργεί έτσι, αλλά ας το πούμε. Σε ένα μάθημα γιόγκα είναι καλύτερο να είναι άσκητο. Τι κάναμε, λυγίζουμε το γόνατο, λυγίζουμε το δεξί γόνατο, γιατί το έντερο από εκεί ανεβαίνει. Μετά έρχεται αριστερά και μετά κατεβαίνει να αδειάσει. Εντάξει. Και θέλουμε να κινούνται τα πράγματα μέσα στα έντερα. Εισπνέουμε, αφού έχουμε εισπνεύσει, τραβάμε το πόδι μέσα και αν θέλουμε φέρνουμε το κεφάλι επάνω. Εντάξει. Και με εκπνοή χαλαρώνουμε. Εντάξει. Και το κάνουμε αυτό 3 φορές με το ένα πόδι και μετά 3 φορές με το άλλο και 3 φορές με τα 2 μαζί. Καθώς το κάνει ο Μάκης, βλέπετε ότι αυτό πιέζει την κοιλιά και δημιουργεί ένα μασάζ στα έντερα, ακόμα στα γενετικά όργανα, σε όλα αυτά την περιοχή και χαλαρώνει και τις εντάσεις η άσκηση αυτή. Εντάξει. Ότι έχουμε και ασκήσεις για την ενεργοποίηση του πεπτικού συστήματος. Εντάξει. Που βοηθάνε την χώνευση, αφομοίωση και επέκριση.
Και το τελευταίο είναι η εξασφάλιση της καλή ροή αίματος στον εγκέφαλο. Είδατε τον χαιρετισμό στην γη, είδατε τη συστάση προσευχής. Και τώρα μια πάρα πολύ απλή άσκηση, αυτό που ονομάζουμε μισή λαμπάδα, που είναι πολύ εύκολο για να κάνει ο καθένας, αρκεί να μην έχει κάποιο ανένδειξη του να έρχεται άμα στον εγκέφαλό του, και με αυτό πρέπει να μιλήσει με τον γιατρό του. Και εδώ μπορεί να μείνει ο Μάκης και μπορεί να βάλει και ένα μαξιλάρι κάτω από τους γλουτούς για να αυξάνει την κλίση. Και μπορούμε να μένουμε 20 λεπτά εδώ. Στα περισσότερα μαθήματα της αυτογνωσίας μένει κάποιος 20 λεπτά στην αρχή, αν ενιώνεται. Έρχεται το αίμα κάτω, περνάει από τους πνεύμονες, παίρνει οξυγόνο και φέρνει τώρα το αίμα με το οξυγόνο στον εγκέφαλο. Και ανανιώνει τον εγκέφαλο, θυρεοειδή, παρηθυρεοειδή, υπόφυση, υποθάλμες, που αυτό είναι το control center, αν θέλετε, το κέντρο ελέγχου του σώματος. Και μπορούμε να χαλαρώσουμε εκεί, να ηρεμήσουμε και μπορούμε να το κάνουμε όποτε χρειάζεται. Ειδικά προς το τέλος της μέρας που έχει φύγει το αίμα από το κεφάλι. Θες να σηκωθείς. Γίνονται και κάποιες κινήσεις, αν θέλουμε, και να αυξάνουμε την αναπνοή, εισπνέουμε σηκώνοντας τα χέρια πάνω και πίσω, σε συνδυασμό με την αναπνοή, και με την εκπνοή καταφράζουμε τα χέρια, και αυτό ανοίγουν οι πνεύμονες, αυξάνουμε την ποσότητα του οξυγόνου. Πολύ καλό για όλους που έχουν πρόβλημα με το αναπνευστικό σύστημα. Αλλά γενικά είναι μια σημαντική άσκηση. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν καλή αιμάτωση του εγκεφάλου και χρειάζεται. Και εγώ το προτείνω αυτό στους φοιτητές και στους μαθητές όταν πρέπει να σπουδάσουν, να σταματήσουν μετά από 1-2 ώρες μελέτης, να κάνουν αυτό και μετά να συνεχίζουν. Ή αυτό ή την στάση προσευχής που είδατε νωρίτερα. Okay. Έλα Μάκη τώρα στην όρθια θέση. Okay. Θέλω να σας πω τώρα για να ολοκληρώσουμε για τις 5 κατηγορίες των ασκήσεων που θα θέλετε να φροντίσετε να έχετε στο καθημερινό σας πρόγραμμα. Εντάξει. Δεν σας έχουμε μάθει καμία άσκηση σήμερα, απλώς μιλάμε για την επίδραση. Εντάξει. Η πρώτη κατηγορία των ασκήσεων είναι οι ασκήσεις που κάνουμε για την σπονδυλική στήλη. Και θέλετε να φροντίσετε στο πρόγραμμά σας να υπάρχουν οι 5 εξής κινήσεις. Το τέντρωμα προς το πάνω, την κάμψη προς το πίσω, την κάμψη μπροστά, την κάμψη πλάι επί 2, μέχρι αριστερά και δεξιά πάντα, και την στροφή της σπονδυλικής στήλης. Εντάξει, μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτό μπορεί να είναι όρθια στέθη, μπορεί να είναι ξαπλωμένος και σε κάποιο βαθμό και καθιστός, ότι επιλέγετε εσείς. Εντάξει, τότε δείξαμε. Okay, έχουμε ήδη, ας δείξουμε το τέντομο προς το πάνω, δεν έχουμε δείξει αυτό. Okay, τότε από την στάση εδώ εισπνέουμε προς το πάνω, τεντώνουμε έτσι την σπονδυλική στήλη προς το πάνω με την εισπνοή. Αν θέλουμε αναβαίνουμε και στις μύτες των ποδιών έτσι. Και με την εκπνοή κατεβαίνουμε. Okay? Αυτό για να μεγαλώνουμε την σπονδυλική στήλη και να ανοίξουμε λίγο το διάστημα μεταξύ των σπονδύλων για την φροντίδα του δίσκου που υπάρχει μεταξύ κάθε σπόνδυλο. Ώστε τις ασκήσεις που θα κάναμε μετά να έχουμε ήδη τεντώσει την σπονδυλική στήλη. Τώρα κάμψη και πλάι πίσω και μπρος έχουμε ήδη δει. Έχουμε δει και το κάμψη πλάι. Ας δούμε τώρα, ας δούμε εξαπλωμένος. Okay. Υπάρχει και, γιατί δεν έχει σημασία να το κάνετε όρθια ή καθιστή ή ξαπλωμένη. Εδώ δείχνουμε την τορσιόν της σπονδυλικής στήλης, να στρίβει έτσι από την βάση προς επάνω και αυτό χαλώνει πολύ τα νεύρα και τους μυς εκεί. Ότι βάζουμε το ένα πόδι στο άλλο γόνατο. Πάλι για τον ίδιο λόγο. Ναι. Και τραβάμε το γόνατο, το ένα χέρι απλωμένο και βλέπετε τώρα πως στρίβει τώρα η σπόνα. Γίνεται μία, θα πάρετε μία πετσέτα και θέλετε να το στρίψετε να φύγει το νερό.
Και αυτό χαλαρώνει όλους τους μυς και νεύρα στην διάρκεια της σπονδυλικής στήλης. Και σε αυτή την θέση έχουν κοιμηθεί οι άνθρωποι. Είναι μια ωραία χαλαρωτική θέση αυτή η θέση. Και μπορεί κάποιος να μείνει εκεί 2, 3, 5 και προχωρώντας 10 λεπτά και να αφήσει όλους τους μυς να χαλαρώσουν. Με την ευκαιρία της θέσης αυτής, να εξηγήσω ότι μέσα στο άσανα που είναι η θέση σε σύγκριση με την κίνηση, εδώ τι κάνουμε. Ο νους τώρα περνάει από το σώμα, εντοπίζει πού τραβιέται το σώμα. Μπορεί να τραβιέται εδώ στον κοφό, μπορεί να τραβιέται εκεί στον ώμο, μπορεί να τραβιέται κάπου ενδιάμεσα στην σπονδυλική στήλη. Στέλνουμε το νου εκεί και αφήνουμε αυτό το μέρος να χαλαρώνει. Δυστυχώς ο δυτικός άνθρωπος έχει την πεποίθηση ότι για να κατεβαίνει σε αυτή την άσκηση, αυτό που χρειάζεται να κάνει είναι να πιέζει το γόνατο. Αυτό δεν θα κάνει κάποιος, να πιέζει να κατέβει. Δεν είναι έτσι στην γιόγκα. Χρησιμοποιούμε την δύναμη της επίγνωσης και της χαλάρωσης. Έρχομαι σε επαφή με αυτό το μυς που έχει σφίξει και το αφήνουμε να χαλαρώσει. Και έτσι το γόνατο σιγά σιγά κατεβαίνει. Και μετά εντοπίζουμε ότι δεν είναι τώρα εδώ στον κοφό, είναι στον ώμο και μετά είναι στην πλάτη. Και με αυτή τη διαδικασία ξεμπλοκάλλεται όλο το σώμα. Ότι είναι πολύ σημαντικό μέρος. Το ίδιο γίνεται σε κάθε στάση. Μένουμε, χαλαρώνουμε, βιώνουμε ποιο μέρος του σώματος τραβιέται και αφήνουμε αυτό το μέρος να χαλαρώσει. Επίσης μπορεί να γίνει ένα οραματισμό εδώ, που οραματιζόμαστε ότι εισπνέουμε και εκπνέουμε από ένα συγκεκριμένο μέρος του σώματος. Και αυτό μπορεί να το επιτρέψει να χαλαρώσει. Αλλά η δύναμη της γιόγκα είναι το άφημα, όχι το σφίξιμο. Είναι η επίγνωση και το συνειδητό άφημα των μυών, ότι δίνω το δικαίωμα στους μυς να χαλαρώσω. Εντάξει. Ό,τι κάνουμε από μία πλευρά, θα μείνει μισός τώρα, πήγαινε από την άλλη. Πάντα κάνουμε από την άλλη πλευρά, δεν κάναμε ποτέ μόνο από μία πλευρά, γιατί θα δημιουργήσει πρόβλημα. Καθώς ο Μάκης κάνει αυτό, να σας επιθυμίσω τις άλλες κατηγορίες των ασκήσεων. Μπορείς να εστιάσεις σε μένα τώρα. Που είναι οι θέσεις που θα κάνουμε κάθε μέρα για να εξασφαλίσουμε την αύθυνη ροή αίματος στον εγκέφαλο, να φροντίσουμε κάθε μέρα για κάποιες ασκήσεις που θα τονώνουν την κοιλιά, κινήσεις με την κοιλιά να κινούνται τα έντερα και το στομάχι και όλα αυτά, να κάνουμε ασκήσεις για τις αρθρώσεις. Είδατε σήμερα το χαιρετισμό στον ήλιο, αλλά υπάρχουν άλλες κινήσεις που κάναμε στροφές με τα χέρια, με τα πόδια, με τα γόνατα. Αυτό χρειάζεται περισσότερο καθώς μεγαλώνουμε, αλλά καλό να γίνει από την αρχή για να μην μεγαλώνουμε. Γιατί το πρώτο πράγμα που παθαίνουμε καθώς μεγαλώνουμε είναι οι αρθρώσεις αρχίζουν να έχουν λιγότερη ευληγησία και άνεση. Και μετά, αυτά είναι τα τέσσερα βασικά, δηλαδή σπονδυλική στήλη, κεφάλι, κοιλιά και αρθρώσεις. Να φροντίζετε για αυτά τα τέσσερα σημεία. Υπάρχουν και οι στάσεις ισορροπίας που βοηθάνε και έτσι το νευρικό σύστημα βοηθάνε και με την συγκέντρωση. Θες να δοκιμάσεις? Έχω μια αστάθεια λόγω γερατίων τώρα να το δοκιμάσω. Δεν τρέμεις ακόμα. Δεν τρέμω, όχι τρέμω. Και έτσι όπου μαθαίνουμε να ισορροπήσουμε επάνω σε ένα πόδι. Μερικοί ισορροπιούνται πάνω σε ένα χέρι, εντάξει. Και ισορροπούμε και χωρίς να πατάμε στα πόδια, ναι, όπως ναι. Έχεις πει τόσο. Ναι, ναι. Okay, και ότι εστιαζόμαστε σε ένα σημείο μπροστά μας, σαν σημείο αναφοράς. Χρήστο, μπορείς να το δείξεις αυτό. Κρατάει το σώμα σας ισορροπημένο εκεί και αυτό αυξάνει την συγκέντρωσή μας, εντάξει. Μετά θα συνεχίσετε και με μια αναπνοές μετά από τις ασκήσεις σας, να κάνετε αναπνοές 5-10 λεπτά και να ολοκληρώσετε με κάποια μορφή χαλάρωσης ή συγκέντρωσης. Μπορεί να είναι
μια χαλάρωση, προσευχές, συγκέντρωση ή κάποιες τεχνικές, σαν το θεραπευτικό κώδικα, EFT ή κάτι τέτοιο. Εντάξει. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάκη, μπορείς να ξεκουραστείς τώρα. Εγώ προτείνω σε εσάς να βρείτε χρόνο κάθε μέρα να εφαρμόσετε ένα πρόγραμμα. Το καλύτερη ώρα είναι το πρωί, γιατί μετά είναι πολύ εύκολο να παρεσύρεστε από τις δουλειές, τις ευθύνες και άλλα πράγματα. Αλλά επίσης πολύ καλό είναι όταν γυρίζετε το βράδυ, να μπορείτε το βράδυ να ανανεωθείτε και να κάνετε στατικές ασκήσεις. Εγώ θα πρότεινα δυναμικές ασκήσεις το πρωί με κινήσεις και στατικές ασκήσεις το βράδυ για να ηρεμήσετε. Να πω ότι όλα αυτά που είπα και με πολύ περισσότερη λεπτομέρεια βρίσκονται σε αυτά τα δύο βιβλία, Yoga για Υγεία και Αρμονία, που δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τις ασκήσεις και πώς να το κάνετε. Και το άλλο είναι η αυτοθεραπεία που δείχνει τις ασκήσεις, αλλά με λιγότερη λεπτομέρεια, αλλά περισσότερη λεπτομέρεια για ποιες ασκήσεις είναι καλύτερη, για ποια προβλήματα του σώματος και ποιες άλλες τεχνικές μπορείτε να εφαρμόσετε για συγκεκριμένα προβλήματα. Κάτι που θα θέλετε να ρωτήσετε πριν ολοκληρώσουμε. Έχετε καμία απορία? Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί έχω ένα πολύ φίλο μου πρόσφατα έκανε μια επέμβαση καρκίνου σπέδιου. Καθώς τα μετρηστικά έχει κάνει και λίγο ρέγγι και το... Σε αυτή τη φάση θα μπορούσε εγώ θα πρότεινα τουλάχιστον 3 με 6 μήνες μετά από οποιοδήποτε εγχείρηση να μην κάνει γιόγκα, ούτε μασάζ στο σώμα, αλλά να κάνει πνευματικό κώδικα, να κάνει χαλαρώσεις με το φως και τέτοια πράγματα βεβαίως. Ή να δεχτεί από άλλους ανθρώπους πνευματική θεραπεία, ρέκι και τέτοια, ναι. Άλλο. Δεν μην ζοριζόμαστε σίγουρα, να προσέξουμε το κεφάλι κάτω. Δεν είναι βέβαιο για όλους τους ανθρώπους ότι αυτό είναι θέμα. Μη ζόρι θα έλεγα και μη κράτημα της αναπνοής πολλή ώρα. Ναι. Ναι. Ο τρόπος που μπορείτε να εφαρμόσετε όλα αυτά, να μάθετε όλα αυτά, είναι σε οποιοδήποτε κέντρο γιόγκα. Εμείς έχουμε μαθήματα γιόγκα, εκτός από αυτό έχουμε Σαββατοκύριακα σεμινάρια με γιόγκα και καλοκαιρινά σεμινάρια επίσης που μπορείτε να δείτε. Αλλά υπάρχουν ανάλογα με την περιοχή σας. Παντού κάποτε ήμασταν 4. 76 όταν ήρθε στην Ελλάδα, δηλαδή ήταν η Ευαγγελίδου, η Τούλα Μαυρίδη και εγώ. Ήμασταν 3 κέντρα γιόγκα όσο θυμάμαι. Θέλασε στην Αθήνα, τουλάχιστον. Ήταν μόλις μετά από την Χόντα, πράγματα σιγά σιγά αρχίζουν να αλλάξουν. Τώρα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 500, να μην πούμε περισσότερα. Ναι.